καλημέρα. Καλά εσείς. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σας καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Κάνετε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Τούτο και πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυχένος. Καταλήψαστε κερατής μου και γενέστε με Κύριες υγεία ψυχίστη και σώμα. Αιώνος όσον Κύριε ψυχα τα βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεόν αξίους ημας πίσω Θεοτό και Παρθέ. Έτι δε όμεθε περαιλαίους ζωής ειρήνης οικίας σου. Επίσης, στην κάθε πύρο. Πανιερότατε Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε της Σωτήρας, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι και κοινοτάρχες, εκλεχτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή εγγενείων του Κέντρου Κοινωνικών Παροχών του Δήμου Σωτήρας. Το έργο του Κέντρου Κοινωνικών Παροχών αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών του Δήμαρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου της Σωτήρας για τη δημιουργία ενός κέντρου στολιδιού που θα κοσμεί τόσο τη Σωτήρα όσο και ολόκληρη την επαρχία Αμοχώστου. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχόμαστε στη Σωτήρα τον εξοχότατον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη,
ο οποίος έχει από την ημέρα της πρώτης εκλογής του θέσει ως στόχο την προώθηση ζωτικής σημασίας έργων όχι μόνο για τον Δήμο Σωτήρας, αλλά και σε ολόκληρη την επαρχία Αμοχώστου. Ως εκ τούτου, η δημιουργία του Κέντρου Κοινωνικών Παροχών αναμένεται να συμβάλλει αισθητά στην αναβάθμιση βιωτικού επίπεδου των κατοίκων της Σωτήρας. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σωτήρας κύριο Γεώργιο Τάκα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, πανιερότατε Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, έντιμοι κύριοι βουλευτές, έντιμε Δήμαρχοι Αγίας Νάπας, έντιμοι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίου Λιοπετρίου, Φρενάρου, Αυγόρου, Αχερίτου και Άχνας, έντιμε Πρόεδρε του Οργανισμού Νεολαίας, έντιμε Διευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμοχώστου, έντιμε Έπαρχη Αμοχώστου, έντιμε επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, έντιμε Βοηθέ Επίτροπε του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, αγαπητοί συνεργάτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Είναι με μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή εγγενείων του Κέντρου Κοινωνικών Παροχών του Δήμου Σωτήρας. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί το επιστέγασμα των πολύχρονων προσπαθειών του Δήμου μας για τη δημιουργία ενός κέντρου στολιδιού που θα κοσμεί τόσο τη Σωτήρα όσο και ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πολιτιστικό πνεύμανα της περιοχής, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπαίθριο χώρων εκδηλώσεων και συνεδρίων, δημοτική βιβλιοθήκη, αίθουσες πληροφορικής, χορού, μουσικής, ζωγραφικής και καφεστιατόριο, όπου θα μπορεί να φιλοξενεί τόσο τους νέους όσο και, τα άτομα τρίτης ηλικίας. Πέραν των άλλων προγραμμάτων που θα φιλοξενεί το Κέντρο Κοινωνικών Παροχών, στο κτίριο θα στεγάζεται και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος θα προσφέρει με τη σειρά του προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το Κέντρο Κοινωνικών Παροχών που βρίσκεται στο Δήμο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020, ωστόσο τα εγκαίνια του καθυστέρησαν λόγω της πανδημίας. Η δημιουργία του εντάσσεται μέσα στις γενικότερες προσπάθειες που καταβάλει ο Δήμος μας για τη δημιουργία έργων και υποδομών που θα βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της Σωτήρας. Το κόστος ανέγερσης του ανήλθε γύρω στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και χρηματοδοτήθηκε κατά 1/3 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Σωτήρας. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι η πορεία μέχρι την υλοποίηση του κέντρου δεν υπήρξε και η πιο εύκολη. Γεγονός που μας γεμίζει με διπλή υπερηφάνεια που καταφέραμε στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είναι γνωστό, οι παλαιότεροι σχεδιασμοί για την κατασκευή του κέντρου δεν έτυχαν έγκρισης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, κάτι που αντιστράφηκε με την έναρξη της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Κατά την οποία ο Δήμος μας πέτυχε την υποβολή νέας, πιο βελτιωμένης και πιο βιώσιμης σχεδιαστικής πρότασης, η οποία έτυχε έγκρισης και χρηματοδότησης. Όπως καταλαβαίνετε, χάρη στον εξοχότατον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίον έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη φιλοπρόοδο διακυβέρνησή του και στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις ακούραστες προσπάθειες τους, η Σωτήρα έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα κτίριο στολίδι που θα κοσμεί τόσο τη Σωτήρα όσο και ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Η σημερινή εκδήλωση παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία ώστε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα έργα ύψους 10 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν εξαγγελθεί το 2015 και αφορούσαν τη Σωτήρα,
καθώς και σημαντικά έργα υποδομής για την επαρχία μας, τα οποία επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα το Δήμο μας. Η κυβερνητική αρρωγή για έργα όπως η ριζική ανακαίνιση του Δημοτικού Γηπέδου Σωτήρας με την παραχώρηση κονδυλίου ύψους άνω των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, η κατασκευή της οδού Γλαύκου Κληρίδη του νότιου παρακαμπτήριου στα Βραστά που συνδέει τη Σωτήρα με το Παραλίμνη, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ο δρόμος νότια του Β' Δημοτικού Σωτήρας, που ενώνει την οδό Ακροπόλεως με την οδό Καραϊσκάκη Δαπάνης 0,5 εκατομμυρίου. Η ανάπλαση της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη, που ενώνει τη Σωτήρα με το Φρέναρος, έχουν εξυγχρονίσει το οδικό δίκτυο σε μεγάλο βαθμό και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και πρόοδο της Σωτήρας. Και εδώ θα ήθελα, αγαπητέ μου Πρόεδρε, να αναφέρω ότι εγκαινιάζουμε έναν από όλα αυτά τα έργα και δεν χρειάζεται να έχουμε εκλογές για να γίνονται έργα. Χάρη στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης Αναστασιάδη, η βελτίωση και η ανάπλαση του δρόμου Σωτήρας Δερίνιας, ενός έργου το οποίο αποτελούσε απέτηση δεκαετιών από τους δύο Δήμους, έχει δρομολογηθεί και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Νιόβριν του 2022. Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2024. Δεν θα μπορούσα επίσης να παραλείψω τη βοήθεια ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο μας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα επενδυθεί με 700.000 στην ανάπλαση του χώρου των κατοικητικών συνάξεων Σωτήρας, ιδιοκτησία της Εκκλησίας και την κατασκευή οδικού δικτύου στην περίκλειστη οικιστική περιοχή Καμινούδια, που είναι 2.300.000 νερό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανιερότατο Μητροπολίτη μας και την Εκκλησία της Σωτήρας για την άριστη συνεργασία που είχαμε και έχουμε για το καλό των πολιτών του Δήμου μας. Και ελπίζω και εύχομαι αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί, διότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στους δημότες μας. Παράλληλα, μέσω της αναπτυξιακής και φιλοπρόοδης κυβερνητικής πολιτικής, αναγνωρίζονται και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Σωτήρας. Ήδη από το 2013, ο τοπικός σχεδιασμός επικεντρώθηκε στο παραλιακό μέτωπο με την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Σωτήρας, μέσα από τη σωστή και μελετημένη διαχείριση των παραλιών και την αξιοποίηση του φυσικού του σκάλους. Όλα αυτά μας οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των εσόδων μας και συνεπώς σε επιτυχημένη αντιμετώπιση των οικονομικών του Δήμου μας. Χάρη στις προεδρικές εξαγγελίες, προωθήθηκε η εκμίσθωση της κρατικής γης για παροχή διευκολύσεως στις παραλίες Σιρήνες και Ποσειδώνας, καθώς και την προώθηση εκπόνησης μελέτης για διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σωτήρας, που ο σχεδιασμός προκηρύχθηκε από τον Απρίλιο του 2016, δαπάνης 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι χάρη στη συμπαράσταση και τις προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας, η Σωτήρα πέτυχε από τον Αύγουστο του 2016 το σημαντικό επίτευγμα της πιστοποίησης του τοπικού προϊόντος του κολοκασού Σωτήρας ως προϊόν με ονομασία προέλευσης. Το γεγονός αυτό, αλλά και οι συνεχόμενες βραβεύσεις του προϊόντος σε εγχώριους διαγωνισμούς, αποδεικνύουν τη σημαντική εξάρτηση που ένας Δήμος ή κοινότητα έχει με το τοπικό της προϊόν, αλλά και τη σημασία της αξιοποίησης του μέσω της σωστής και μελετημένης προωθητικής διαδικασίας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, αναμφίβολα κατά την περίοδο της πρώτης αλλά και της δεύτερης θητείας σας, η Σωτήρα αλλά και η επαρχία Αμοχώστου έχει υποδεχτεί πανηγυρικά σημαντικά έργα υποδομής, όπως τα δύο μεγαλεπίβολα έργα του ναυτιλιακού τουρισμού στην Αγία Νάπαν και Πρωταρά,
τις σημαντικές ενισχύσεις στον τουρισμό και των ξενοδοχειακών τομέα, καθώς και την ανόρθωση και εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας. Χάρη στην προοδευτική και αναπτυξιακή κυβερνητική πολιτική, ένας παραδοσιακά αγροτικός δήμος όπως η Σωτήρα έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις φυσικές της ομορφιές και να καταστεί σιγά σιγά σε ένα ανταγωνιστικά τουριστικό theme. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία 10 χρόνια η προσωπική σας υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, η εργατικότητα και ο ζήλος σας, έχοντας ως μοναδικό στόχο το συμφέρον της πατρίδας, έχουν αποφέρει καρπούς σε όλα τα επίπεδα. Και η Σωτήρα έχει να λέει πως ποτέ άλλοτε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει προσφέρει σε αυτήν τόσα πολλά όσα εσείς τα τελευταία 10 χρόνια. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας καλωσορίζουμε στο Δήμο της Σωτήρας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον έπαρχο Αμοχώστου, κύριο Χρυσαφίνη, και το προσωπικό της επαρχιακής διοίκησης Αμοχώστου, ως υπεύθυνους κατασκευής για τις ακούραστες προσπάθειες που έχουν καταβάλει για την υλοποίηση του έργου, ενώ δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στον αγαπητό κύριο Οκτορίδη, τέως έπαρχο Αμοχώστου, ο οποίος επί θητείας του συνέβαλε τα μέγιστα στο να καταφέρει η Σωτήρα να πετύχει τη χρηματοδότηση του κέντρου. Θερμές ευχαρισίες και στην Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικών Πληρωμών 2014-2020 του Υπουργείου Γεωργίας και το Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για τη χρηματοδότηση του 1/3 της αξίας του έργου, αλλά και την πλήρη στήριξη που μας προσέφεραν σε όλη την πορεία διεκδίκησης του έργου. Εκ βαθέων καρδίας θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας για την αγαστή και άψογη συνεργασία που είχαμε και ευελπιστούμε να έχουμε και στο μέλλον. Τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Ιώτα και Αλφα Φιλίππου, τους επιμετρητές ποσοτήτων MTA, τους συμβούλους μηχανικούς Ακρίτας Consulting Engineers και Harry Consulting Engineers Limited, τη συμβουλευτική εταιρεία Zepranico, και βεβαίως την κοινοπραξία Έσχαζη Χριστοφή Construction Limited και Σταύρο Αντρονίκου και ΙΗ Κατασκευές Limited που ανέλαβαν την εργολαβία του έργου. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Σωτήρας, αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τόσο των ΝΙΝ, όσο και των προηγούμενων Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας, με ιδιαίτερη μνήα στον τέος κοινοτάρχη Σωτήρας κύριο Αδάμον Καΐκη, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της ιδέας και είχε καταθέσει την πρόταση για κατασκευή του Κέντρου Κοινωνικών Παροχών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στο Δήμο. Αποδείξαμε ότι όλοι μαζί, με σύμπνοια και αδελφικότητα, μακριά από σκοπιμότητες, μπορούμε να σημειώσουμε σημαντικότατα επιτεύγματα για το Δήμο μας και τους πολίτες μας. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστώ. Χάρη στις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση, έχουν προωθηθεί στη Σωτήρα σημαντικά έργα υποδομής, όπως το Κέντρο Κοινωνικών Παροχών, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα και το οποίο αποτελεί πλέον στολίδι για ολόκληρη την επαρχία Αμοχώστου. Καλούμε τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη, να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Θα πω πολλά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι για να σας φωτιάσω μια σελίδα. Πανιερότατε, σεβαστών ιερατείων, φίλε δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Ήταν αρκετά περιγραφικός ο δήμαρχος, έτσι ώστε να με απαλλάξει από την αναφορά στα διάφορα έργα που αφορούν από τη μια το Δήμο Σωτήρας, αλλά ευρύτερα την ελεύθερη περιοχή της Αμοχώστου. Βεβαίως, λεπτομερής ή πιο εντελεχής αναφορά όσον αφορά το σύνολο της ελευθέρας περιοχής θα κάνω στο Μουσείο Θάλασσα στην Αγία Νάπα,
όταν πλέον θα έχω περατώσει και τα υπόλοιπα των εγγενείων που σήμερα έθεσα σαν στόχο. Φίλες και φίλοι, αν δεν υπάρχουν τοπικοί άρχοντες με όραμα, αν δεν υπάρχουν δημοτικά συμβούλια που συνεργάζονται έτσι ώστε να υιοθετούνται πολιτικές πέρα και μακριά από σκοπιμότητες, αν δεν υπάρχουν δημοτικοί άρχοντες που να συνεργάζονται και να επιδιώκουν τη συνεργασία, αλλά και μια κυβέρνηση που να τίνει ευήκο ο νους εις όσα των προβλημάτων αντιμετωπίζουν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο ή αδύνατο να πραγματοθούν έργα. Εάν είναι κάτι που θέλω να εξάρω, είναι την στενή συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιλώ γενικά και πιο συγκεκριμένα, του Δημάρχου, του φίλου του Γιώργου του Τάκα και του Δημοτικού του Συμβουλίου, οι οποίοι μέσα από οραματισμούς και προηγουμένου έθεσαν στόχους, επέμειναν και έγιναν κατορθωτών, σαν αποτέλεσμα βεβαίως και της δημοσιονομικής διαχείρισης από πλευράς κυβέρνησης, να γίνει κατορθωτών, να έχουμε σήμερα έργα υποδομής, έργα εχμής, είτε αφορούν οδικά δίκτυα, είτε αφορούν δημόσια κτίρια, τα οποία είναι απαραίτητος αναγκαία για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών, που υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, αισθάνομαι ευτυχής πραγματικά, γιατί τούτες τις μέρες, σαν απολογισμό του έργου μου, περιοδεύοντας ανά την Κύπρο, έχω την ευκαιρία να εγγενιάζω σημαδιακά έργα, να επιθεωρώ υπό εκτέλεση εξίσου σημαντικά έργα, όπως οδικά δίκτυα που για δεκαετίες εκκρεμούσαν, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή. Μόνο για την επαρχία, την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου, υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια τα έργα. Ήδη έχουν εκτελεστεί ή ευρίσκονται υπό εκτέλεση 71 έργα, και ενώ τα υπόλοιπα ευρίσκονται στην πορεία υλοποίησης. Με αυτά λέγοντας, θέλω να επισημάνω πως το παρόν έργο θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Δήμο, ενώ τα υπόλοιπα των έργων που εκτελούνται, είτε τούτος είναι ο δρόμος Σωτήρας Δερίνιας, το παραλιακό μέτωπο, θα δώσουν την άλλη διάσταση στις δυνατότητες του Δήμου και από μόνος του να πραγματοποιεί έργα, και είμαι βέβαιος ότι βεβαίως και η επόμενη κυβέρνηση και οι επόμενες κυβερνήσεις θα έχουν πλέον έναν υψηλό δείκτην υποχρέωσης απέναντι στους πολίτες, έτσι ώστε να μην υστερήσουν από τις υποχρεώσεις του κεντρικού κράτους προς τις τοπικές κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Το ενθύμιο απεικονίζει τη Χριστοδούλα, τη γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά του καρκίνου, αλλά και την επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες. Αποτελεί ομοίωμα ανδριάντας του γνωστού Κύπριου γλύπτη και γείτονα της Στοβαρόση Φίλιππου Γιαπάνη, και κοσμεί το νέο μνημείο Χριστοδούλας του Σωτήρα, στο σημείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η ηρωική αυτή μορφή. Τα εγγένεια του μνημείου αναμένεται να τελεστεί κατά τη φετινή πορεία της Χριστοδούλας. Στις 9 Απριλίου η έντιμη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρία Ναμίδα Δημητρίου. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρει τον τιμητικό τίτλο Υψηλού Προστάτη του Αντικαρκινικού Σύνδεσμου Κύπρου. Παρακαλώ, όπως περάσουμε όλοι μπροστά στην...